Και πάμε να καλησπερίσουμε έναν εκ των υποψηφίων δημάρχων για το Δημαρχιακό Θόκο της Καβάλας, τον κύριο Χαράλαμπο Χρυσανίδη, ο οποίος μεταξύ άλλων δηλώνει ότι κοιτάμε μπροστά στα έργα που πρέπει να γίνουν στην Καβάλα. Υπάρχουν αρκετά θέματα, Νίκο, τα οποία ο κύριος Χρυσανίδης έχει ψηλά στην ατζέντα της παράταξής του, με το στόχο να διεκδικήσει το Δημαρχιακό Θόκο, μερικά εκ των οποίων είναι το σχέδιο πόλης, το κυκλοφοριακό, οι χώροι στάθμευσης, διαχρονικά θέματα, δεν το συζητάμε, η Παναγία, οι καπναποθήκες, τα διατηρητέα, το παλιό κάτω νοσοκομείο και η αξιοποίησή του, η πεσμένη γέφυρα, το Καρνάγιο, οι ακτές της Καλαμίτσας, της Τόσκα, του Μπάτη και φυσικά οι οικισμοί, για να μην ξεχνάμε τον οικισμό του παλιού, τη Νέα Καρβάλη και τα δημοτικά διαμερίσματα της Δημοτικής Ενότητας Φιλίππων. Αρκετά θέματα και μάλιστα τα βάζει και τα έχει κάνει γνωστά μέσα από τους θεματικούς του άξονες και φυσικά από την εκδήλωση που πραγματοποίησε προημερών με στόχο και σκοπό να κάνει γνωστό ότι διεκδικεί την ψήφο των καβαλιωτών. Κύριε Χρυσανίδη, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Τα λέγαμε εντάχει την περασμένη εβδομάδα, λόγω όμως του τριήμερου εθνικού πένθους, μεταφέραμε το ραντεβού για σήμερα. Η ζωή δυστυχώς συνεχίζεται. Πάμε τώρα λίγο στα του οίκου μας και τα της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ο χρόνος είναι και αυτός που είναι, μας πιέζει. Ναι. Γιατί είναι πάρα πολλά και θα έχουμε μπροστά μας όλο τον χρόνο μέχρι τον Οκτώβριο να τα λέμε και να τα ξαναλέμε. Βάζετε θέματα, διαχρονικά θέματα, τα οποία δεν έχουν βρει επίλυση μέχρι και σήμερα. Ο κυρίαρχος στόχος είναι αυτά που πραγματικά δεν λύθηκαν από τις προηγούμενες διοικήσεις για διάφορους λόγους, να μπορέσουμε να τα βάλουμε επιτάπητος, να ασχοληθούμε με αυτά και να μπορέσουμε σε όποια από αυτά μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις ή να κάνουμε τα βήματα που χρειάζεται ώστε οι επόμενες διοικήσεις να μην τα βάλουμε πάλι πίσω αλλά να είναι μπροστά στην ατζέντα τους για να επιληθούν κάποτε. Γιατί οι λόγοι έχουν σημασία. Ότι είναι σημαντικά. Οι λόγοι που δεν γίναν τόσα χρόνια, γιατί όλα αυτά τα θέματα που λέτε, είναι το μόνιμο παράπονο όλων. Σχέδιο πόλης, ας πούμε, για λίγο. Δηλαδή, διαχρονικό. Κοιτάξτε να δείτε, ας ξεκινήσουμε έτσι όπως λέτε, το σχέδιο πόλης που είναι πολύ σημαντικό. Και δεν ξέρω αν ξέρετε ότι ουσιαστικά το σχέδιο πόλης Καβάλας βασίζεται στο πρώτο σχέδιο του 1939. Καταλαβαίνετε, 80-90 χρόνια πριν έγιναν κάποιες παρεμβάσεις, έγιναν κάποιες τροποποιήσεις με αεροφωτογραφίες ουσιαστικά. Είναι τεχνικά θέματα που ίσως οι συνάδελφοι θα καταλαβαίνουν. Με αποτέλεσμα σήμερα να έχουμε ένα σχέδιο που είναι μπαλώματα. Άλλο στο κέντρο της πόλης, άλλο στην περίμετρο, όπως τη λέγαμε εμείς, στο περίγραμμα, άλλο στο Περιγιάλι, άλλο στον Άγιο Λουκά ή στη Δέπος που έγινε και αυτά κάποια στιγμή πρέπει να κουμπώσουν όλα μεταξύ τους, να έχει μία προοπτική το σχέδιο πόλης, να λύσει ουσιαστικά προβλήματα που τα αντιμετωπίζουμε. Αυτά που είπατε, κυκλοφοριακό, θέση στάθμευσης, πεζοδρόμια, έτσι, είναι θέματα τα οποία τα ζούμε όλοι καθημερινά. Επί του πρακτέου όμως, πόσο εύκολο, πόσο δύσκολο είναι να δημιουργήσουμε έναν επιπλέον χώρο στάθμευσης. Το λέμε όλοι, το λέτε κι εσείς. Πόσο εύκολο είναι. Είναι κατά πόσο θα το βάλουμε στα πρώτα θέματα, στα αναγκαία θέματα για να το αντιμετωπίσουμε. Μάλιστα. Αν επιδερμικά το αντιμετωπίσουμε, θα κοιτάξουμε κάποιες λύσεις οι οποίες δεν θα είναι λύσεις, εισαγωγικά λύσεις, και από εκεί και πέρα θα ξανασυνεχίσει να υπάρχει το πρόβλημα. Αλλά είναι θέμα προτεραιοτήτων. Θεωρώ ναι, και βέβαια χρηματοδότησης για όλα αυτά τα έργα που θα λέμε. Και σωστής διαδικασίας. Γιατί πρέπει να τρέξεις και να ξέρεις που τρέχεις. Μην αρχίσεις και τρέχεις μόνος. Και φυσικά το ένα φέρνει το άλλο. Δηλαδή, μια ανάπλαση, παραδείγματος χάρη στο κέντρο της Καβάλας, όπως είναι η πλατεία Καπνεργάτη, με την πεζοδρόμηση, φέρνει και μια ακόμη ανάγκη επιπλέον χώρων στάθμευσης. Εάν πράγματι δεν έχει αντιμετωπιστεί και το κυκλοφοριακό παράλληλα με το χώρο αυτό που δημιουργείται του πράσινου εκεί πέρα, και κατά πόσο θα δυσκολέψει το υπάρχον γκαράζ αυτή τη στιγμή, τις θέσεις στάθμευσης που υπάρχουν εκεί πέρα, το χώρο στάθμευσης, ίσως να δημιουργήσει αντί να λύσει προβλήματα. Όμως το σχέδιο πόλης πρέπει να το δούμε συνολικά. Δεν μπορούμε αποσπασματικά να το δούμε, γιατί δεν θα λυθεί. Καλά, σίγουρα. Δηλαδή και η κυκλοφορία και τα πεζοδρόμια που δεν υπάρχουν στους κεντρικούς, πάνω από τους κεντρικούς δρόμους δεν υπάρχουν. Δηλαδή αν θα πάμε στην Ομόνοια σήμερα,
στους κάθετους όλους δρόμους, δεν υπάρχει περίπτωση να μπορεί κάποιος άνθρωπος, κάποια γυναίκα με καροτσάκι, κάποιο άτομο με κινητικά προβλήματα να περπατήσει αν δεν μπει στο δόστρωμα. Και καταλαβαίνετε τι είναι αυτό. Μετατρέψαμε ουσιαστικά τους αναγκαίους χώρους στάθμευσης σε αναγκαίους χώρους στάθμευσης όλους τους δρόμους. Και στο κέντρο, έτσι, στην Ομόνοια, ο δρόμος έχει 3 ρεύματα. Ναι. Τα 2 είναι μονίμως πιασμένα από θέσεις στάθμευσης επίσημα, έτσι, από το Δήμο. Ναι, ναι. Εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον από την, όπως πηγαίνουμε προς τον Άι Παύλο, ναι, από την δεξιά πλευρά πρέπει να φύγουν τα αυτοκίνητα. Μάλιστα. Να γίνει... Ξέρω ότι είναι δύσκολο. Ξέρω ότι κάποιοι θα διαμαρτυρηθούν. Αλλά... Ναι, γιατί θα σου πούμε, θα βάλουμε τα αυτοκίνητά μας. Ναι, είπαμε, θα γίνουν πρώτα κάποιοι χώροι στάθμευσης. Γιατί άμα θα γίνει αυτό, θα αποσυμφορηθεί ο δόσος. Άρα θα έχεις βρει τη λύση για να μην γκρινιάζουν και να μην διαμαρτύρονται. Προσέξτε, διαμαρτύρονται πολύ περισσότεροι τώρα. Ποιοι διαμαρτύρονται? Δεν ξέρω αν σας έτυχε καμιά φορά να έχει καμιά σκουπιδιάρα το μεσημέρι μπροστά. Και κλείνει. Έτσι. Ενώ φυσικά, αν θα δημιουργήσουμε δύο δρόμους κυκλοφορίας, ο ένας θα είναι για τα αστικά, θα είναι για τα ταξί, θα είναι για, την αστυνομία, το ΕΚΑΒ κλπ. Και παράλληλα, όταν πηγαίνει και η σκουπιδιάρα, θα μπορεί να κάνει δεξιά, να μην κλείνει το δρόμο. Έτσι. Λέω ένα παράδειγμα τώρα. Επομένως, από πίσω θα διευκολύνουμε την κυκλοφορία. Βεβαίως θα χαθούν κάποιες θέσεις στάθμευσης. Όμως αν δημιουργήσουμε αλλού τις θέσεις στάθμευσης και υπάρχουν λύσεις, έτσι δεν είναι τόσο τραγικό να μην υπάρχουν θέσεις μέσα στο κέντρο, υπάρχουν αρκετοί χώροι να τους εκμεταλλευτούμε κατάλληλα. Είναι παράδειγμα. Όμως λεωφορολωρίδα γενικότερα στην Οδό Ομονίας. Υπήρχε και καταργήθηκε. Ναι. Αλλά διευκολύνει όμως και την κίνηση των υπόλοιπων. Ναι, κάτι τέτοιο το βλέπουμε όμως στην Οδό Τσιμισκή, σε μια κεντρική αρτηρία. Τώρα και η Οδό Ομονίας δεν είναι η ίδια τώρα με την Οδό Τσιμισκή στη Θεσσαλονίκη. Μας δημιουργεί όμως το ίδιο πρόβλημα. Εννοείται. Στη Τσιμισκή έχει 2 λωρίδες συν αυτή. Εμείς μένουμε με μία λωρίδα. Καταλάβαμε τι θέλετε να πείτε. Εγώ θέλω να σας πω ότι είναι μια σκουπιδιά μπροστά και ένα στενοφόρο από πίσω. Στην Ομόνοια. Ναι. Για πέστε μου, πού θα πάει. Ναι. Πού να κάνει, δεξιά-αριστερά δεν υπάρχει δυνατότητα. Μάλιστα. Να το ζόρει ένας δρόμος. Βέβαια, αντίστοιχα συμβαίνουν και στην Χερσόνησο της Παναγίας που τη βάζετε και αυτήν στην ατζέντα σας με το πρόγραμμα γενικότερα το οποίο χρειάζεται παρεμβάσεις η Χερσόνησο της Παναγίας. Όπως και. Η Χερσόνησο της Παναγίας. Είναι ένα κεφάλαιο από μόνη τους. Κοιτάξτε να δείτε. Παντού έχουμε τα ίδια προβλήματα. Η Παναγία, επειδή είναι και ένας ιστορικός τόπος. Έτσι και η επισκεψιμότητα είναι πολύ μεγαλύτερη, θέλει μία ιδιαίτερη προσοχή. Αλλά το πρόβλημα εξακολουθεί και είναι σε όλο τον ιστό της πόλης. Στην Παναγία έχουμε πει, θα φύγουν όλα τα αυτοκίνητα, θα δούμε με ποιον τρόπο μπορούμε να συνεργαστούμε με την αρχαιολογία, με όλες αυτές τις υπηρεσίες που υπάρχουν εκεί πέρα ενδεχόμενα, για να δημιουργήσουμε την πιο εύκολη λύση πρόσβασης, είτε λέγεται ανελκυστήρας, είτε λέγεται κυλιόμενη σκάλα από κάτω από το λιμάνι, από το χώρο στάθμευσης από εκεί και σε ένα άλλο σημείο που είναι, καταλήγει βέβαια σε μία αυλή εκεί πέρα. Αλλά κυρίως όμως θα το λύσουμε με ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Σε συνεργασία με το αστικό κτέλ ή με τα ταξί, θα δούμε ποιοι θα είναι οι καλύτεροι όροι, να δημιουργήσουμε τη δυνατότητα της πρόσβασης με ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ή μεν κάτοικοι θα πληρώνουν ελάχιστο εισιτήριο, οι μόνιμοι κάτοικοι, οι δε επισκέπτες το κανονικό εισιτήριο που χρειάζεται. Το τρενάκι σήμερα, καλό ήταν στην εποχή που δημιουργήθηκε, αλλά θεωρώ τώρα ότι πλέον σήμερα δυσκολεύει την κίνηση. Καταρχάς βγάζει συνέχεια προβλήματα και συνέχεια είναι εκτός λειτουργίας. Πέρα από αυτό, δηλαδή είναι προτιμότερο να πάμε ένα βήμα παραπέρα σε αυτά, σε μικρά ευέλικτα αυτοκίνητα ηλεκτροκίνητα, για να μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα της άμεσης πρόσβασης. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην φωνάζουμε όλοι και να μην ευρεάζουμε σε ένα γάμο, σε μια βάφτιση που γίνεται εκεί πάνω. Καλά, έτσι, ναι. Δημιουργούνται χιλιάδες προβλήματα και να σκεφτείτε ότι και το άγαλμα του Μεχμέτ Αλή, η μόνιμη διακόσμηση είναι αυτοκίνητα γύρω-γύρω.
δύο και τρεις σειρές. Ναι. Ισχύει. Μέχρι ισχύει. Και... Έτσι. Λέω, βάλατε στο λεξιλόγιο σας τη λέξη ανελκυστήρα, ασανσέρ, lift, για ναι. να την εύκολη πρόσβαση. Είναι σε καλό στάδιο, από ό,τι λέει ο σημερινός δήμαρχος, οι διαπραγματεύσεις γενικότερα. Δεν ξέρω σε ποιο στάδιο είναι. Αλλά, αλλά είναι το προτείνεται. Είναι μία λύση, βεβαίως. Την υποστηρίζετε αυτή την γιατί πρόταση. Όχι, ναι. Ό,τι, ό,τι υπάρχει και μπορεί να λύσει προβλήματα, γιατί να μην το υποστηρίζουμε. Why not? Έτσι. Δεν είναι ο στόχος να δημιουργήσουμε αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση. Όπου υπάρχει δυνατότητα μάλιστα. και νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε σε πάρα πολλά, το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο... Και να μην συμφωνούμε ότι διαφωνούμε συνεχώς. Ναι, γιατί αυτό, κάποιοι ναι. συμφωνούν για να, ότι διαφωνούν γενικότερα. Έχω πει πάνω σε αυτό αρκετές φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο του παλιού Δήμου Ελευθερών. Ναι. Οι αντιθέσεις τις γνωρίζετε πώς υπήρχαν. Το 90%-95% των αποφάσεων ήταν ομόφωνες. Αυτό κάτι σημαίνει. Ναι. Ότι όταν παρουσιάζεις ένα υπαρκτό πρόβλημα, θα εκτεθεί η οποιαδήποτε αντιπολίτευση αν δεν το στηρίξει. Με όποιο πρόσχημα. Θα εκτεθεί. Δεν μπορεί να μην δεν εκτεθεί όταν είναι υπαρκτό και το ζουν οι κάτοικοι και βλέπουν ότι με αυτό θα λυθούν προβλήματα. Γι' αυτό εκεί βασιζόμαστε. Όποια και αν είναι η σύνθεση του επόμενου Δημοτικού Συμβουλίου στην Καβάλα. Είναι εύκολο από εδώ και πέρα να ασχοληθεί κάποιος. Αύριο μεθαύριο είστε εσείς ο Δήμαρχος Καβάλας. Τον Οκτώβριο, με τις καπναποθήκες που είναι τόσες πολλές, τόσο εγκαταλελειμμένες και δεν μπορείς εύκολα να βγάλεις άκρη. Και φυσικά τα διατηρητέα, έτσι. Ναι. Αυτά πάνε μαζί. Διατηρητέα και καπναποθήκες πρέπει να αντιμετωπιστούν μαζί. Νομίζω ότι βελτιώνεται το νομικό, το νομοθετικό, τώρα είναι να ψηφιστεί ή ψηφίστηκε, δεν ξέρω, ένα πλαίσιο, ώστε να μπορούν οι αποθήκες εσωτερικά να χρησιμοποιηθούν είτε από τον ιδιοκτήτη είτε από κάποιον επενδυτή. Σε κάθε άλλη περίπτωση, κανείς δεν θα διαθέσει πόρους, χρήματα για να φτιαχτεί όταν δεν θα μπορεί να το χρησιμοποιήσει κάποιος. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πλαίσιο να αλλάξει, να μπορέσουμε να προσελκύσουμε ανθρώπους οι οποίοι θα ενδιαφερθούν να τα φτιάξουν. Έτσι είναι και τα μικρά διατηρητέα που υπάρχουν διάσπαρτα ναι. σε όλη την πόλη. Σε όλη τη ζωή. Υπάρχουν πολλοί ιδιοκτήτες που είναι φευγάτοι. Οι κληρονόμοι τους είναι Αθήνα, Θεσσαλονίκη, εξωτερικό. Είναι σχεδόν εγκαταλειμμένα. Η πολυοδομία στέλνει το χαρτί του ετοιμόρροπου. Τα δίνουμε με ένα πλέγμα και με ένα ύφασμα και λέμε προσοχή κατάρρευση. Και πίσω και από αυτό το μένει πλέγμα... εκεί. Δεν γίνεται από εκεί και πέρα κανένα βήμα. Και άμα θα κάνετε μια βόλτα μέσα στην πόλη, στο κέντρο, θα βρείτε πολλά τέτοια. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια τυλιγμένα με ένα μαύρο, άσπρο ύφασμα, οτιδήποτε, με ένα πλέγμα δηλαδή έτσι, και γράφει προσοχή κατάρρευση. Και σκεφτείτε τώρα, λέμε πολλές φορές για την πρόβλεψη, με παράδειγμα και το δυστύχημα με το τρένο, την τραγωδία ουσιαστικά αυτή. Σκεφτείτε τώρα σε μια νεροποντή, σε ένα αυτό, αν πέσει κανένα τέτοιο τείχος και από κάτω να κυκλοφορούν άνθρωποι. Πού θα βρούμε μετά, τι θα λέμε. Αυτούς που δεν τα γκρεμίσανε, τους ιδιοκτήτες που εν πάση περιπτώσει δεν που είναι θα πω, εδώ και δεν τους ευθύνες. Έτσι, αρχίζουμε και λέμε ποια είναι η πρόβλεψή μας σε αυτό το θέμα. Επειδή είναι πολύ σημαντικό να προβλέπουμε αντί να ερχόμαστε εκ των υστέρων και να αρχίζουμε τα μνημόσυνα και τους επικίνδυνους. Για τις καπναποθήκες δεν μπορεί το κράτος να τις πάρει και να δώσει στους ιδιοκτήτες ένα άλλο οικόπεδο, ρωτά φίλος τηλεθεατής, οίκημα της ίδιας αξίας και να περάσουν στο κράτος και μετά να τα κάνει το κράτος ό,τι θέλει. Το κράτος και τις δικές του ιδιοκτησίες με το σύστημα των ιδιωτών δίνει και τα δικά του τα ακίνητα, έτσι. Σε ιδιώτες. Εγώ θεωρώ ότι το κράτος, ο ρόλος του κράτους είναι επιτελικός. Ο Δήμος όμως μάλιστα. μπορεί να παρέμβει και να κάνει αν αυτό το είδος... Αν το δεσμεύει όμως τον Δήμο, όπως βλέπω καλή ώρα, Κτή Καλαμίτσας με την ΕΤΑΒ, τι αφήστε γίνεται. Αφήστε είναι ένα άλλο κομμάτι, κεφάλαιο. Μπορούμε να το συζητήσουμε μετά, αλλά αυτά τα ακίνητα επειδή είναι ιδιωτικά, θα πρέπει ο Δήμος που τον ενδιαφέρει, είναι μέσα στην πόλη, να έρθει σε επαφή, και αυτό θα κάνουμε αν εκλεγούμε, ναι. θα έρθουμε σε επαφή με όλους τους ιδιοκτήτες. Κάποιοι από αυτούς, εάν βέβαια θα διευκολύνουμε να βελτιωθεί και το νομικό πλαίσιο να μπορούν να τα αξιοποιήσουν. Αν δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα και δεν βρεθούν άλλοι επενδυτές είτε από τους ίδιους, θα μπορεί ο Δήμος να αναλάβει αυτόν τον ρόλο
να αξιοποιήσει αυτά, να μην είναι έτσι ετοιμόρροπα ή αυτά που βλέπουμε και ασχημίνουν την πόλη μας, και να τα εκμεταλλευτεί για κάποια χρόνια με βάση τις δαπάνες που θα κάνει. Δηλαδή να κάνει απόσβεση των δαπανών. Έτσι δεν μπορεί ο Δήμος να μπει σε ιδιωτική σε ιδιοκτησία δίχως να έχει και αυτός, να κάνει δηλαδή κάτι δίχως να έχει το αντίστοιχο όφελος ή εν πάση περιπτώσει να καλύψει τουλάχιστον τις δαπάνες. Και ας τα μισθώσει, ας τα δώσει κάπου αλλού, μπορεί να κάνει τέτοιου είδους επαφές με ανθρώπους που ενδιαφέρονται για να μπορέσει από εκεί και πέρα να, τουλάχιστον να τα συντηρήσουμε. Αυτό το παρελθόν το ιστορικό θα πρέπει να το κρατήσουμε σαν κόρη οφθαλμού. Για να πάρει ζωή το κτίριο ή το κτίριο του παλιού κάτω νοσοκομείου, τι πρέπει να γίνει σήμερα. Τι πρέπει να γίνει σήμερα. Έχουν γίνει κάποια πράγματα. Είστε ένας άνθρωπος από τη φύση σας ότι δεν θέλετε να τα ισοπεδώνετε τα πάντα. Για να σας ακούσουμε λίγο. Πέστε μου λίγο, τι έγινε. Ναι, από βάλαμε την ταμπέλα και τη διεκδικήσεων. Αυτό, τίποτα άλλο. Εννοώ, από την πλευρά των διεκδικήσεων. Πού βρισκόμαστε σήμερα, γιατί ακούσαμε. Όχι να εξακολουθεί και είναι, απλά έγινε ένα ξεκαθάρισμα της ιδιοκτησίας. Ότι το 80% είναι του Δήμου και το 20% 19%. Ο Δήμος όμως έψαχνε να βρει γραφείο το οποίο θα μας έφερνε επενδυτή και θα κάναμε. Ναι. Εμείς κάναμε μία πρόταση. Και δεν θα δαπανίσει και ο Δήμος και τις 19.000 που είπε. Ναι. Δωρεάν την κάνουμε την πρόταση. Ναι. Να γίνει ένα κοινωνικού χαρακτήρα κτίριο. Μπορεί. Ναι, θεωρώ ότι μπορεί. Ναι, βεβαίως. Δεν μπορεί να γίνει ξενοδοχείο, ας μην τελειώμαστε. Ναι, το ρωτάω γιατί μπαίνουν και άλλοι παράγοντες όσον αφορά τα θέματα στατικότητας και όλα τα σχετικά. Γιατί δεν έχει. Φυσικά. Έτσι. Γιατί δεν έχει τους απαραίτητους χώρους για ένα ξενοδοχείο 200-300 κλινών που θα μπορεί να γίνει. Χώρους στάθμευσης θα μπορούν να γίνουν κάποιοι, όχι όλοι. Κάποιοι. Πράσινο. Κάποια πισίνα ενδεχόμενα εκεί που για είναι. Για να πάρει 4-5 έχει, ναι, μα για να πάρει και κάποια. Ναι, αξία. Γιατί αλλιώς θα δεν είναι πολύ τόσο σημαντικό. Η δε στατική επάρκεια, είτε γίνει κοινωνικού χαρακτήρα όπως έχουμε αναλύσει εμείς την πρότασή μας, είτε γίνει ξενοδοχείο ή οτιδήποτε άλλο, θα πρέπει να ελεγχθεί. Είναι το πρώτο που θα πρέπει να γίνει. Και υπάρχουν οι δυνατότητες όπου τυχόν υπάρχει πρόβλημα σε σχέση με τους κανονισμούς που βγήκανε μετά το 85, τις σεισμικούς κλπ. Και όπως έχουν βελτιωθεί στη συνέχεια, θα μπορούν να γίνουν ενισχύσεις στα κατάλληλα σημεία και να μην έχει κανένα πρόβλημα από τους συνήθους σεισμούς όπως είναι και τα υπόλοιπα κτίρια. Να αποκτήσει δηλαδή μια αντισεισμική θωράκιση και από εκεί και πέρα είναι εύκολο να κάνουμε ό,τι θέλουμε μέσα στη διαρρύθμιση. Μάλιστα. Και άρα δηλαδή είναι μονόδρομος για σας το να μην το πάρει ένας ιδιώτης να το κάνει ξενοδοχείο, γυροκομείο, το οτιδήποτε. Έχουμε τέτοιους χώρους. Έχουμε πολλούς. Και για γυροκομεία και είναι αρκετά στην πόλη μας. Είναι μόνο 3 στον Άγιο Σύλλα, Πουλίδιο και Κωνσταντίο και Προκόπιο. Είναι στη Χρυσούπολη. Ετοιμάζουν στην Ελευθερούπολη. Θα μπορεί όμως να γίνει κι άλλο. Αν υπάρχει ζήτηση τόση, θα μπορούν να γίνουν, υπάρχουν επάνω τα κτίρια του παλιού νοσοκομείου, σανατόριο κλπ. Και εκεί είναι καταλελειμμένα. Δεν έχει βρεθεί όμως και εκεί με την ιατρική εταιρεία κάποια λύση, κάτι εντάξει, να γίνει. Εντάξει, αυτό νομίζω ότι θα δρομολογηθεί κάποια στιγμή και είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Ναι, γιατί υπάρχουν ήδη. Εσύ πήγες τώρα βόρεια, επειδή το παλιό νοσοκομείο γιατί μοιάζει και με την μπαμπεσμένη γέφυρα. Εκεί ποια είναι η άποψή σας, κύριε Χρυσανίδη, ως μηχανικός που είστε. Για πείτε μας λίγο. Η πεσμένη γέφυρα. Συγγνώμη λίγο, κορόιδα έχουμε πιαστεί. Έτσι και βγάζαμε φωτογραφία την πεσμένη γέφυρα και την κάναμε σουβενίρ, θα έχει βγάλει ο Δήμος λεφτά. Πιαστήκαμε κορόιδο μέχρι τώρα. Να ανακατασκευαστεί. Ποτέ δεν είναι αργά εκεί. Καλά, ναι, εντάξει. Περίμενε, πόσα, 4 χρόνια. 4 χρόνια συμπληρώσαμε, 4. Θεωρείτε ότι πρέπει να ανακατασκευαστεί ή να καταργηθεί τελείως? Κοιτάξτε, αν δείτε, από τη στιγμή που ανέλαβε η Εγνατία και δεν θα στοιχήσει ενδεχόμενα στο Δήμο και να ανακατασκευαστεί, δεν είναι κακό. Αλλά και να γκρεμιστεί όμως δεν δημιουργεί κανένα κυκλοφοριακό πρόβλημα τώρα που τραβήχθηκε ο τείχος του νοσοκομείου προς τα μέσα. Διότι να δώσουμε 2 άξονες κυκλοφορίας για περίπου 200 μέτρα, αλλά από εκεί πάλι γίνεται ένα. Ναι. Έτσι, δυνατότητα να φαρδένει αυτός ο δρόμος προς τα κάτω να μεγαλώσει δεν έχει. Προς τα πάνω είναι ιδιοκτησίες, σπίτια, πολυκατοικίες. Καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να
να αυξήσουμε τις λωρίδες κυκλοφορίας. Άρα να... ήταν τότε κάτι που έγινε, εξυπηρετούσε τους τότε σκοπούς, το δίκτυο κτλ. Το δίκτυο αποχέτευσης ουσιαστικά, ναι. Και μέσα σε αυτό και το νοσοκομείο που υπήρχε τότε το εξυπηρετούσε ως έναν βαθμό, γιατί δημιουργούσε, δεν είχε συμφόρηση στην είσοδο-έξοδο. Σήμερα όμως ας αποφασίσουν τι θα γίνει, αλλά να γίνει γρήγορα. Δεν είναι τώρα αυτό το χάλι που να γίνει γρήγορα, έτσι. Να γίνει γρήγορα, αλλά πέρασαν 4 χρόνια από τότε. Το ΔΕ Καρνάγιο είναι ιδανικός τόπος για να μείνει παραδοσιακό Καρνάγιο, να έρθει και το μουσείο, το ναυτικό μουσείο εκεί στο χώρο, είναι μέσα φυσικό. Στην πόλη, συνδυάζεται με την Παναγία, δηλαδή για επισκεψιμότητα και όλα αυτά μπορούν να συνδυαστούν και να γίνει μια πολύ ωραία περιοχή που θα δώσει μια άλλη όψη από αυτή που είναι σήμερα. Μάλιστα, πάμε λίγο δυτικότερα. Αναφερθήκαμε λίγο νωρίτερα στην ακτή της Καλαμίτσας και λέτε αυτό είναι ένα κεφάλαιο από μόνο του. Καλαμίτσα ΕΤΑΔ. Και από εκεί και μετά το υπόλοιπο οδικό δίκτυο μέχρι που να φτάσουμε στον οικισμό του Παλιού, που είναι οι παραλίες της Τουμπάτη, της Τόσκα, που ο δρόμος είναι λίγο περίεργος. Τι γίνεται με την ΕΤΑΔ? Άλλαξε το Διοικητικό Συμβούλιο. Πάμε σε νέα δεδομένα. Δεν ξέρω, πώς γίνονται αυτές οι επαφές και οι συμφωνίες. Εγώ είχα, όσο ήμουν δήμαρχος στο Δήμο Ελευθερών, με την προηγούμενη της ΕΤΑΔ, ιδιοκτησία κοινότητα, και τα ΕΤΑ, η κτηματική εταιρεία του Δημοσίου και τα ελληνικά τουριστικά κίνητα, τα οποία ήταν συνδιοκτήτες στην Αλάνα και η ΚΕΔ είχε τους αμολόφους. Εάν οι προτάσεις είναι ξεκάθαρες και εάν τα οικονομικά στοιχεία είναι δεδομένα και μπορούμε να καθίσουμε στο τραπέζι να συμφωνήσουμε, νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε. Δεν θεωρώ ότι είναι παράλογη η ΕΤΑΔ και να ζητάει οποιοδήποτε μίσθωμα, αν θα βάλουν και τα αντίστοιχα έξοδα κάτω. Αυτά παρουσιάζονται. Ναι, γιατί έγινε σύρια, λοιπόν. Παρουσιάζονται και από την προηγούμενη διοίκηση και από τη σημερινή διοίκηση. Ότι η Γλυφάδα και, δεν ξέρω κι εγώ, παραθαλάσσια περιοχή της Αθήνας έρχεται πλέον να συγκριθεί με την Καλαμίτσα και μας ζητάνε πολλά και λες και είμαστε εδώ. Για κάτι που δεν ξέρω τι λέγεται ή τι υπάρχει όταν είναι μαζί ή τι... Τι συζητιέται, δεν το ξέρω. Εκείνο που εγώ υπόσχομαι. Κάποιο μπορεί από τότε που ήσασταν δήμαρχο στη Δημοτική Ενότητα Ελευθερών τη σημερινή να έχουν αλλάξει τα πράγματα από τότε μέχρι σήμερα. Βλέπετε και τον Άλεξ Χατζητάτση θέλει να φέρει the Hamptons Greens, να φέρει την περιοχή αυτή στην Αλάνα τη Νέα Ηρακλήτσα. Αλίμονο αν παρέμεναν τα ίδια εδώ και 20 χρόνια. Καλά, αλλάζουν, σίγουρα, έτσι, εντάξει. Το θέμα είναι με τι επιχειρήματα πηγαίνει και με τι στοιχεία. Δεν θεωρώ ότι μπορεί να είναι τόσο παράλογοι και να ζητούν πράγματα τα οποία... Είναι ο τρόμος προσέγγισης του θέματος. Έτσι. Εκεί θεωρώ ότι είναι όλο το μυστικό, πώς θα πας με επιχειρήματα, με στοιχεία και θα καθίσεις απέναντι να συζητήσεις. Δεν τους συμφέρει να είναι σε αυτό το χάλι ούτε την ΕΤΑΔ ούτε το Δήμο. Έτσι, κανένα. Σε καμία περίπτωση. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα είναι το πώς θα προσεγγίσεις αυτό κάτι, το θέμα. Όταν ακούμε τον Δήμαρχο να λέει εμείς θα παρεύουμε με τον ΑΒ τρόπο όσον αφορά την αισθητική της παραλίας για να ο Λουόμενος να μην βλέπει κάτι αντιαισθητικό. Από την άλλη όμως έχουμε έναν οξυδωμένο εξοπλισμό. Και μιλάω για τις καμπίνες, για τα αποδυτήρια, και για τα πετά, βγήκαν τα σίδερα έξω, έχει μεγάλα προβλήματα. Αυτά αν τα κοστολογήσεις. Δεν μπορεί να είναι παράλογη η ΕΤΑΔ αν σέβεται την περιουσία της. Από τη στιγμή που το δώσαμε, ενώ μπορούσαμε να το έχουμε μισθωμένο για κάποια χρόνια ακόμα, έτσι. Για άλλα 15-30 χρόνια. Ποιος θέλει, ποιος το έδωσε. Δεν ξέρω τώρα ποιος θέλει. Δεν είμαι μέσα στα πράγματα, να ξέρω όλη την αλληλογραφία. Το θέμα είναι ότι στην ανανέωση της σύμβασης, στη σύμβαση που κάνεις, πάντα βάζεις και κάποια χρόνια επιπλέον. Κι εγώ με τους αμολόφους είχαμε 9 και άλλα 6 και άλλα και επαναδιαπραγμάτευση μετά. Δεν το αφήνεις έτσι. Και λες τελείωσε και το εγκαταλείπω. Άλλωστε είναι τόσο σημαντικό κομμάτι του Δήμου Καβάλας η ακτή Καλαμίτσας και τόσος κόσμος εκεί βρίσκει διέξοδο για τα μπάνια που νομίζω ότι... Είναι λάθος ο Δήμος με δικά του χρήματα να μπει στη διαδικασία πριν τελειώσει η ιστορία με την διαπραγμάτευση και τη σύμβαση να κάνει εργασίες και να ανανεώσει και να ευπρεπίσει κάποια από τα κίνητα ακόμα και αν δεν είναι δικά μας. Κοιτάξτε να δείτε. Στην Αλάνα που την είχαν εγκαταλειμμένη, που ήταν στην κτηματική εταιρεία του Δημοσίου, είχα από τη στιγμή που δεν κάνανε και δεν προχωρούσαν, αν θυμάστε τότε, με τον πρώην των σχορμαίων, τον Καλιοτζή, τον Ομάρχη, που είχαμε άλλα σχέδια κλπ.
Μέχρι να αποφασίσουν, επειδή καθυστερούσαν πολύ, εγώ είχα επιβάλει τέλη καθαριότητας. Μας πληρώνανε 15 με 20 χιλιάδες το χρόνο για τέλη καθαριότητας. Και καθάριζαμε την Αλάνα να είναι, γιατί η επισκεψιμότητα υπήρχε, δεν μπορούσε να το έχει σκουπιδότοπο. Κάπως έτσι θα πρέπει να κινηθούμε και εδώ. Να ξέρουν και οι ΕΤΑΔ ότι σε περίπτωση που δεν συμφωνήσει με κάποιους όρους που είναι μέσα στην πραγματικότητα, όχι κάτι εξωφρενικό, θα πρέπει από εκεί και πέρα να πληρώνει κάποια τέλη, να την καθαρίσουμε. Δεν θα την αφήσουμε να γίνει σκουπιδότοπος, αλλά από εκεί και πέρα θα της επιβάλλουμε τα τέλη με βάση τα τετραγωνικά κλπ. Τον κανονισμό που υπάρχει καθαριότητας. Δεν μπορεί να τα αφήσουμε έτσι. Και από εκεί και πέρα καθόμαστε και συζητάμε σχετικά με αυτό. Περιμετρικά του αστικού ιστού υπάρχουν και οικισμοί, όπως είναι το παλιό, όπως είναι η Νέα Καρβάλη και φυσικά τα ορεινά δημοτικά διαμέρισματα. Από κάθε περιοχή έχει τις δικές της ανάγκες. Βεβαίως. Άλλες το παλιό, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, άλλες στη Νέα Καρβάλη και άλλες ο ορεινός όγκος του Δήμου Καβάλας. Εκεί που θα δώσετε προτεραιότητα, τι έχετε ξεχωρίσει γενικότερα ότι υπάρχει ανάγκη για αυτές τις περιοχές? Κοιτάξτε, να δείτε, το παλιό ταιριάζει με τον ιστό, με το υπόλοιπο κομμάτι της Καβάλας του κεντρικό. Έτσι, έχει ένα αστικό προορισμό, παραθεριστικό ως ένα βαθμό, μόνιμη κατοικία σε άλλον. Το πρόβλημά του, το κύριο πρόβλημά του, πέρα από την καθημερινότητα, το νερό και την καθαριότητα κλπ, είναι το κυκλοφοριακό. Ναι, σωστά. Έτσι. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε δει και προτείνουμε, συγγνώμη, και προτείνουμε ο δρόμος που έρχεται από την Ηρακλίτσα να γίνει μονόδρομος, κατεύθυνση προς την Καβάλα. Ο δρόμος που έρχεται από την Ηρακλίτσα, ναι. Να γίνει μονόδρομος, κατεύθυνση προς την Καβάλα. Ναι. Θα κερδίσουμε σε πλάτος, θα έχει δύο κυκλοφοριακούς άξονες. Θα μας μείνει χώρος για ποδηλατόδρομο, για περίπατο, για πεζοδρόμια. Κάτι που δεν υπάρχει σήμερα. Ναι. Και από εδώ προς την Ηρακλίτσα, από την Καβάλα προς την Ηρακλίτσα, να γίνει η περιμετρική του παλιού. Εύκολο. Για... είναι εύκολο. Τεχνικό έργο είναι, δεν έχει εύκολο, δύσκολο. Υπάρχουν σήμερα οι δυνατότητες. Μπορεί να γίνει κάνουν... περιμετρική. Υπάρχει, εσείς, τώρα εντάξει, τη δουλειά του φαντάζομαι. Υπάρχει στο σχέδιο, στο χάρτη. Και όπου τυχόν συναντάει δασαρχία ή οτιδήποτε, αυτά θα τα λύσουμε με τις αντίστοιχες υπηρεσίες. Δεν νομίζω να είναι αρνητική, προκειμένου να διευκολύνουμε. Γιατί δεν έγινε τόσα χρόνια. Τόσα χρόνια γιατί δεν έγινε. Και τώρα θα σου πει πάλι ότι είναι θέμα προτεραιότητας. Γιατί δεν έγινε, ρωτήστε αυτούς που διοικήσαν τόσα χρόνια και δεν το κάνουν. Μονόδρομος δηλαδή από την Ηρακλίτσα προς το παλιό και την Καβάλα, με δημιουργία ποδηλατόδρομου, φαντάζει πάρα πολύ ωραίο. Ωραίο, ναι. Και εύκολο. Το κάτω είναι εύκολο, το επάνω είναι λίγο δύσκολο. Το επάνω είναι λίγο δύσκολο, γίνεται, ναι. Γίνεται. Γιατί γίνανε συγκεντρώσεις, αν δεν κάνω λάθος, και κατοίκων μαζί με φορείς. Και τέθηκε το θέμα της περιμετρικής. Τέθηκε, αλλά μια κυρίως που τέθηκε το θέμα, και μια που το διαγράψαμε από τη μνήμη. Τέθηκε μας. Κυρίως το θέμα της ασφάλειας. Και έτσι, αυτό. Στον ναι. κεντρικό δρόμο ναι. που είναι διπλής κυκλοφορίας. Ζήσαμε πολλά ατυχήματα. Ναι. Έτσι. Αλλά μπορεί να γίνει και με παράλληλη μονοδρόμηση ανόδου και καθόδου κάθετα πλέον προς τη θάλασσα. Μάλιστα. Νομίζω ότι θα λυθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό το πρόβλημα της κυκλοφορίας του παλιού. Νέα Καρβάλη, πού εντοπίζετε θέματα? Νέα Καρβάλη έχει το βιομηχανικό, το βιοτεχνικό πάρκο. Έχει παραλίες που μπορούν να αξιοποιηθούν και νομίζω ότι φέτος, πέρσι δηλαδή, πήγανε πολύ καλά. Έχει το ακόντισμα που είναι πολύ σημαντικός πόλος έλξης. Mm-hmm. Ακόμη για να κάνουμε κι εμείς, ενώ ο Δήμος Καβάλας, κάτι τα Χριστούγεννα ή εκεί γύρω από τα Χριστούγεννα, θα μπορεί, επειδή είναι και Καπαδόκες και ο Άγιος Βασίλης Καπαδοκίας, μπορεί να συνδυαστεί πολύ ωραία με εκείνο το χώρο. Υπάρχει το εκθεσιακό κέντρο που δυστυχώς λειτουργεί μια φορά το χρόνο. Έτσι, θα πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα να γίνουν και άλλες εκθέσεις. Να γίνουν σεμινάρια, να γίνουν συνέδρια, να γίνουν... να χρησιμοποιείται και άλλες... για άλλες χρήσεις, βεβαίως. Έτσι αυξάνεις την επισκεψιμότητα, έτσι αυξάνεις την κατανάλωση, έτσι δίνεις θέσεις εργασίας. Όλα αυτά με αυτόν τον τρόπο θα γίνουν. Δεν μπορεί να τα αφήσουμε και αν περιμένουμε ότι βρέξεις κατεβάσει από εκεί πέρα. Δηλαδή πρέπει να κινηθούμε σε όλους αυτούς τους άξονες. Όσον αφορά τα ορεινά δημοτικά διαμέρισματα του Δήμου Καβάλας. Και τα ορεινά, θα σας πω και ειδικά για τους Φιλίππους. Για τους Φιλίππους. Θα σας πω για τα ορεινά, για τις κοινότητες. Υπάρχει μέσα στην νομοθεσία των Δήμων η δυνατότητα να δίνουμε κάποια χρήματα στους τοπικούς
Προέδρους για να λύνουν επιτόπου τα προβλήματα. Να μην χρειάζεται να παίρνουν τηλέφωνο στην κεντρική διοίκηση, στο Δήμο Καβάλας, πότε κάποιο μηχάνημα από εδώ θα μπορεί να απαγκισταθεί και να πάει εκεί και καταλαβαίνετε τι γίνεται ή για μια λάμπα ή για δεν ξέρω τι. Θα μπορούμε να δώσουμε, με αποδείξεις φυσικά, να μπορεί να ξοδεύει ο τοπικός πρόεδρος και να λύνει αυτά τα προβλήματα της καθημερινότητας. Να του δώσουμε, αδελφέ, και ένα ρόλο αυτόν τον άνθρωπο. Έτσι, κάνει τη διαδικασία. Για το χώρο του, για το μέρος το οποίο είναι για το εκεί, μέρος που είναι υπεύθυνος, να μπορεί να λύσει υπαρκτά προβλήματα της καθημερινότητας, όχι τίποτε σημαντικό, με αποδείξεις πάντα, τα οποία θα αιτιολογούνται, έτσι, για τα χρήματα. Μας κοστίζει πολύ περισσότερο για να πάει από εδώ οποιοδήποτε μηχάνημα ή οποιοσδήποτε υδραυλικός να πάει στο βουνοχώρι, παραδείγματος χάρη, στη Λιμιά ή στις κορυφές, από το να είναι εκεί ο τοπικός και να λύσει άμεσα το πρόβλημα. Δεν γίνεται αυτό τώρα, αυτή την περίοδο? Έχω την εντύπωση πως όχι. Μάλιστα. Δύο θέματα, επειδή μας πιέζει και πάρα πολύ ο χρόνος. Και λίγο να πω για τους Φιλίππους, που είναι πολύ σημαντικό. Εκεί, επειδή είναι τρεις-τέσσερις οικισμοί αρκετά μεγάλοι, Αμυγδαλεώνας, Κρινίδες, Ζυγός, Κρυονέρη, Φιλίππη, εκεί να λειτουργήσει στην πραγματικότητα με ουσιαστικές αρμοδιότητες αντιδήμαρχος αυτής της περιοχής. Να μην είναι αντιδημαρχία όπως είναι τώρα αγροτικής ανάπτυξης, ας πούμε. Να είναι αντιδημαρχία της περιοχής αυτής. Μάλιστα. Να δώσουμε και άλλες αρμοδιότητες που θα μπορούν να λυθούν. Δεν είναι τόσο δύσκολο, αλλά είναι πολύ πιο εύκολο το να λυθούν προβλήματα και εκεί. Και βέβαια έχουμε της UNESCO που το διαφημίσαμε, τον αρχαιολογικό χώρο, αλλά. Και επειδή ήμουνα ο κατασκευαστής ενός συνεδριακού κέντρου που είχε κάνει τότε ο μακαριστός ο Προκόπιος, έμεινε, το ανοίξανε, αν θυμάμαι καλά, μία ή δύο φορές το συνεδριακό κέντρο της Λιδίας. Ήμουν εγώ ο κατασκευαστής, σαν εργολάβος, βεβαίως το 1998-2000, που κατασκευάστηκε ένα υπερσύγχρονο κτίσμα. Ναι, είναι γεγονός. Σαν διαθρησκειακό, έτσι πέρασε από τα ευρωπαϊκά προγράμματα, που ποτέ βέβαια δεν έγινε κανένα συνέδριο. Ήρθε μία φορά ο Πατριάρχης, ο Βαρθολομαίος, το εγκαινιάσανε και μετά άκρα του τάφου σιωπή. Επομένως, και εκείνος ο χώρος που έχει και τον Άγιο Παύλο, που έχει τη Λιδία, που έχει αυτά τα αρχεία, τους Φιλίππους, που έχει φράσεις τις οποίες διεθνώς χρησιμοποιούνται. Το ψώμεθα εις Φιλίππους είναι μια έκφραση που τη λένε και στην Ιταλία και παντού όταν θέλουν κάτι να πούνε ότι θα ειδωθούμε. Έτσι. Ναι. Όλα αυτά θα πρέπει να τα δούμε, να τα βάλουμε κάτω. Μάλιστα, βέβαια, ο Φιλίππος μας λέει, μα υπάρχουν πεζόδρομοι και δεν τους χρησιμοποιούν ούτε τα ποδήλατα γενικότερα στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Φιλίππων, στις Κρινίδες κτλ. Εντάξει. Ναι, πεζόδρομοι, δεν είπα εγώ για πεζόδρομους εκεί πέρα, για το παλιό λέω. Για πεζόδρομους εκεί υπάρχουν. Ναι, μας λένε, μας έρχονται. Και ας τους χρησιμοποιούν, δεν είναι κακό. Μηνύματα. Δύο θέματα, δεν ξέρω, Νίκο, μας πιέζει και ο χρόνος. Δεν αναφερθήκαμε εντός του αστικού ιστού. Οδός Βενιζέλου, σας ικανοποιεί γενικότερα ο τρόπος με τώρα, τον οποίο λειτουργεί από το Φάλιρο μέχρι τουλάχιστον το ξενοδοχείο Ωκεανής? Η μονοδρόμηση, η βιοκλιματική ανάπλαση. Η Βενιζέλου έριξε δήμαρχο. Σήμερα. Ναι. Χαμογελάει ο κύριος Χρυσανίδης. Κοιτάξτε, όταν γίνεται μία μελέτη και δεν γίνεται ολοκληρωμένη και μένει μισή, δεν θα έχει το αποτέλεσμα που περιμένουμε όλοι. Έτσι, εκεί έγινε κάτι μισό. Έτσι, θα πρέπει να ξαναδούμε όλο το κυκλοφοριακό με βάση το σχέδιο πόλης που λέμε, να δούμε και το κυκλοφοριακό. Τώρα που θα κλείσει και η Καπνεργάτη να δείτε το κυκλοφοριακό. Γιατί το επιτρέψαμε γίνει όμως να γίνει κάτι μισό και δεν έγινε ολοκληρωμένο? Μας ενδιέφερε περισσότερο το υλικό το οποίο θα έπεφτε αργότερα για να μειώνεται η θερμοκρασία τους καλοκαιρινούς μήνες, ή μας ενδιέφερε περισσότερο το πόσο λειτουργική θα ήταν με τις παρκίδες, τα λεωφορεία και τα φορτοταξί γενικότερα για τα εμπορεύματα των επαγγελματιών? Αυτό θα ρωτήσετε αυτούς που συμμετείχαν σε αυτή την κατασκευή. Έτσι. Θεωρείτε ότι δεν ήταν ολοκληρωμένη γενικότερα δεν αυτό? Δεν έγινε ολοκληρωμένη μελέτη έτσι όπως έπρεπε να γίνει. Καλό είναι, δεν μπορούμε να τα φτιάξουμε όλα, να την κάνουμε κομμάτι-κομμάτι, αλλά να μην σταματήσουμε στη μέση και αλλάξουμε
Είχε κάνει και ο κ. Σεριφιλίδης το κυκλοφοριακό με την Μαρία του Παρασκευόπουλου. Ναι. Αλλά και αυτή όμως μετέτρεψε ουσιαστικά τους δρόμους όλους σε χώρους στάθμευσης. Δεν λύνεται έτσι η στάθμευση στην Καβάλα. Ήταν να γίνει το υπόγειο πάρκινγκ στη Ροδόπη. Έγινε δεν θα επιφανειακό... νερό. Όχι. Όχι, δεν θα βρίσκαμε νερό, αλλά σας πληροφορώ ότι αυτά τα προβλήματα έχουν λυθεί προπολού με τα μέσα που υπάρχουν και με τα υλικά που υπάρχουν. Στη Χάνθ, αν θα πάτε στη Θεσσαλονίκη, έχουν σκάψει 5 ορόφους κάτω. Στη Χάνθ έχει από τι κάτω ένα σανσέρ κατεβάζει. Μας πήγε ο κύριος Σαριφυρίδης με μίνι μπάς τότε, το 1998, αν δεν κάνω λάθος. Και κάτι ακόμα, κύριε Χρυσανίδη. Εδώ δεν εφαρμόζονται όμως, είδες. Δεν εφαρμόστηκε. Εδώ δεν, το έμεινε στη μακέτα. Διόνυσος, ξέρετε, να, πω, ναι. να απαντήσω ναι. και σε αυτό. Ας ακουστεί και δυσάρεστο. Με 2 ευρώ για όλη την μέρα ναι. χώρο στάθμευσης δεν υπάρχει σε κανένα μέρος καλά, του ναι. κόσμου. Καλά, ναι. Ναι, ισχύει. Αν θέλουμε να έχει και κάποια απόσβεση το έργο. Στην Κομωτινή υπαίθριο είναι εκεί στα δικαστήρια, στο εφετείο εκεί και πληρώνεις 1 ευρώ την ώρα. Θεσσαλονίκη δεν συζητάμε. 4 η πρώτη ώρα και 2 μετά και μάλιστα. Αθήνα από 7 και πάνω. Ναι. Αλλά αν θέλουμε πράγματι να λύσουμε προβλήματα, αλλά και κάτι άλλο όμως που μπορεί να λύσει το κυκλοφοριακό και μετά θα πάμε στο Διόνυσο. Συνδυασμός με την αστική συγκοινωνία. Εάν δεν γίνει και αυτό, έτσι, να μην αναγκάζεται ο κάθε πολίτης να κατεβάζει το αυτοκίνητό του κάτω. Αν έχει τακτικά δρομολόγια, ας βάλει το χέρι στην τσέπη και ο Δήμος το χέρι του. Να βοηθήσει να γίνουν τακτικά δρομολόγια σε όλες τις συνοικίες για να μην είναι αναγκασμένος να κατεβάζει ο κάθε πολίτης το αυτοκίνητο κάτω και αν θα πάτε, επειδή το γραφείο μου είναι στο κέντρο, δεν έχει μείνει ούτε πεζοδρόμιο να μην το καβαλήσουμε, ούτε δεύτερη και τρίτη σειρά και ούτω καθεξής. Και βέβαια θα πρέπει να γίνει και η αστυνόμευση. Δεν είναι κακό να υπάρχει καλή, σε καλό επίπεδο αστυνομική επιτήρηση από τη Δημοτική Αστυνομία για να μην έχουμε αυτά που μάλιστα. όλοι αγανακτούμε και όλοι βρίζουμε στο λοιπόν, τέλος. Επειδή είναι πάρα πολλά τα θέματα και επειδή θέτουμε... Διόνυσος είναι μεγάλο θέμα και αυτό... Φιλέτο. Το μπαλκόνι της Καβάλας, τουλάχιστον ναι. στη δικιά μου την νεανική όχι. ηλικία ακριβώς. που ήταν... ανεβαίναμε με τα πόδια από τον Άγιο Σύλλα από εκεί τον δρόμο για να πάμε να... Και μετά έτσι, το χάος. Λοιπόν. Και μετά το χάος. Είδα μια πολύ ωραία μελέτη. Δεν ξέρω αν πρέπει να αναφέρω και το όνομα, δεν ξέρω αν ήταν διπλωματική ή οτιδήποτε, που συνδύαζε την Εγνατία, το κομμάτι της Εγνατίας που είναι τυφλό της παλιάς Εγνατίας... Που είναι παρατημένο μέσα στα σκουπίδια. Με το Διόνυσο. Υπάρχει τρόπος να έχουμε πρόσβαση είτε από την... από το δρόμο που ανεβαίνει από τον Άγιο Λουκά στο νοσοκομείο, από εκεί υπάρχει δυνατότητα να υπάρχει πρόσβαση ή με τα πόδια κάτω από αυτόν περπατώντας να αξιοποιήσουμε και ένα έργο πράγματι που έγινε, αν θυμάμαι καλά, επί Ερυφηλίδη, που έγινε ναι. ο καθαρισμός ναι. και ο φωτισμός, που τώρα και αυτά έχουν τραυματιστεί όλα. Ναι. Γιατί δεν χρησιμοποιούνται, αν εγκαταληφθεί κάτι... Να είστε σίγουροι ότι τελείωσε, έρημος. Εδώ στο σπίτι, άμα θα φύγεις ένα μήνα από το σπίτι σου, μπαίνεις και βλέπεις κάτι άλλο, ας πούμε. Και θα μπορεί να συνδυαστεί και να αξιοποιηθεί. Και η στατικότητα πάλι λύνεται, αν έχει προβλήματα, γιατί δεν το ξέρω το πόσο ήταν τότε η πυρκαγιά, τη ζημία έκανε, αλλά και αυτά λύνονται τα θέματα. Και να ξαναγίνει πάλι ένα σημείο που θα τραβάει κόσμο και από εκεί η φωτογραφία είναι υπέροχη. Είναι μεγάλο το κόστος για να γίνει σε περίπτωση. Δεν το ξέρω, να μην σας λέω νούμερα που δεν ξέρω. Το λέω γιατί είναι η δουλειά σας και γνωρίζετε ναι, λίγο πολύ. Δεν ξέρω σε τι έκταση είναι αυτό, αλλά υπάρχουν τα υλικά να το αναστήσουν το κτίριο. Μάλιστα, κύριε Χρυσανίδη, θα έχουμε τη δυνατότητα να ξαναπούμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Βάλαμε κάποια πράγματα έτσι στην κουβέντα, αρκετά θα έλεγα εγώ. Αρκετά μηνύματα υπάρχουν φίλων τηλεδιατών. Αφήσαμε διευκρίνηση το θέμα των μόνιμων κατοίκων της Παναγίας με τα αυτοκίνητα που θα σταθμεύουν, γιατί είπατε όλα... Όχι, όχι. Οι μόνιμοι κάτοικοι κανονικά. Θα πηγαίνουν, θα έχουν δεν τη θέση τους. Ναι, μας είπε ο φίλος ναι. ότι δεν διευκρινίστηκε αυτό όπως εντάξει, θα έπρεπε. Εντάξει. Άρα οι μόνιμοι κάτοικοι θα σταθμεύουν κανονικά, οι θα έχουν τη θέση... Τουλάχιστον θα δούμε, δεν ξέρω πόσες θα είναι οι θέσεις, αλλά τουλάχιστον ένα αυτοκίνητο... Θα είναι θα σε κάθε να δικαιούνται εκεί πέρα και να μην. Μάλιστα. Νομίζω ότι έτσι, αλλά θα είναι και συχνά
Τα υπόλοιπα δρομολόγια που λέω με τα ταξί που θα είναι εύκολο με ένα τηλέφωνο να ανεβεί ένα ταξί, νομίζω ότι θα λυθούν και όλα τα υπόλοιπα προβλήματα. Μάλιστα. Αναμένουμε και νέα ονόματα, δεύτερη φουρνιά υποψηφίων για ναι. από την παράταξή σας, αύριο. Μάλλον αύριο θα δώσουμε, μάλλον. Περιμένω να έρθει ένα συνεργάτη. Εύκολη ή δύσκολη η διαδικασία γενικότερα να συμπληρωθεί ένα. Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι εύκολη. Γιατί είστε πολύ υποψήφιοι, για την ώρα τουλάχιστον. Κοιτάξτε, δεν ξέρουμε πώς θα κόψουν το νήμα και θα καταθέσουν στο πρωτοδικείο συνδυασμό. Δεν είναι εύκολη η διαδικασία. Πολλοί κόσμοι είναι απογοητευμένοι. Παρόλο που βλέπουν όλοι τα προβλήματα και λένε πώς θα λυθούν και αγανακτούμε όλοι, αλλά στη συμμετοχή και αυτό είναι κακό. Και κυρίως απογοητευμένοι είναι οι νέοι. Δυστυχώς απογοητεύσαμε και δεν φταίνε αυτοί. Αλλά νομίζω ότι επειδή έχω ασκήσει διοίκηση και έχουν γίνει έργα και τα απολαμβάνουν μετά από καιρό οι κάτοικοι, αξίζει τον κόπο να αναμειχθούμε τα κοινά. Δεν είναι κακό. Και προβολή είναι, αλλά και προσφορά στον τόπο που θέλουμε να ζήσουμε. Που θέλουμε να ζήσουμε. Δεν είναι κακό η συμμετοχή. Από όποιο πόστο θέλουμε. Μόνον έτσι θα μπορέσουμε να κάνουμε βήματα μπροστά. Είναι κρίμα αυτός ο τόπος που στη δικιά μου την εποχή ήταν η μεγαλύτερη πόλη μετά την Θεσσαλονίκη στη Βόρεια Ελλάδα και η πιο ζωντανή πόλη να είναι περίπου τώρα η τέταρτη ή πέμπτη σε σχέση με τις υπόλοιπες. Το θεωρώ πολύ κακό αυτό και θα πρέπει όλοι να σηκώσουμε κάποιο κομμάτι από το βάρος που μας αναλογεί. Κύριε Χρυσανίδη, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την παρουσία σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Και θα είμαστε και καλή πάλι στη διάθεσή σας. Καλή δύναμη. Θα έχουμε να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.